Η μαμά της Μελίνας και η γιαγιά, τι κάνετε? Να είναι. Είναι η πρώτη φορά που είσαστε στο Voice? Ναι. Α, δεν έχετε ξανάρθει? Πώς σας φαίνεται η εμπειρία? Είναι καλό, είναι ωραίο ή κουραστικό? Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ευχάριστο, πολύ ανεβαστικό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Η γιαγιά? Αύριο θα βγει κούραση. Ποιος? Η κούραση αύριο θα βγει. Εντάξει, αύριο δεν χρειάζεται να βγει κούραση. Μια χαρά. Ναι, εγώ δεν έχω ανάγκη. Κυρία Μάρο, δεν το συζητώ, μια χαρά. Λοιπόν, ξέρω ότι θέλετε να βγει σίγουρα η Μελίνα να κερδίσει. Ναι, μωρέ. Μαζί με το Νεκτάριο. Σε περίπτωση, λέμε τώρα, που δεν γίνει αυτό, ποιος είναι επόμενος που θα ψηφίζατε, αν δεν ήταν η Μελίνα στο παιχνίδι? Ποιον θα θέλετε? Τον Κώστα, ε. Και οι δύο κατευθείαν τον Κώστα. Εγώ είπα οι άντρες θα βγουν, είπα από τους δύο, ένας. Α, ο Νεκτάριος δηλαδή ή ο Κώστας, έτσι? Έτσι σκέφτηκα. Ωραία. Πείτε μου τώρα που δεν μας ακούει η Μελίνα. Τη γκρινιάζεται για κάτι, ρε παιδί μου, πώς κάνει πάντα η μάνα ή η γιαγιά? Αχ, βρε κορίτσι μου, εσύ, ξέρω εγώ, π.χ. Σύνσουλα, οι μανάδες να παντρευτείς, να βρεις ένα καλό παιδί να παντρευτείς. Τα λέτε αυτά ή όχι? Τα λέμε, τα λέμε. Και στο κουβού την πόρτα. Δεν βρίσκει το κατάλληλο γάμπρο. Κάτι θα ξέρει για να μην τον βρίσκει, θα τον βρει κάποια στιγμή, δεν το συζητώ, κουκλάρα είναι. Αμήν. Αμήν.